Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Γίνετε ενεργό μέλος της αντιφωνικής οικογένειας και αντιπροτάξτε μαζί μας ένα πλαίσιο έγκυρης ενημέρωσης, οικουμενικού πολιτισμού και πνευματικής παράδοσης. Δεκαεπτά χρόνια αντίφωνο. Αναβαθμιζόμαστε. Αντίφωνο TV. Θέμα μου έδωσα. Όταν ο Θεός λέει μοιάζει να σιωπά και να μην υπάρχει. Το να μην υπάρχει ο Θεός στη ζωή μας και στη σκέψη μας και να τον πολεμάμε, το έζησα 2 χρόνια ως φοιτητής. Μπήκα κι εγώ στο τρυπάκι της αθεΐας. Θεωρώ ευλογία όμως εκείνη την εποχή για μένα, διότι τον έψαχνα το Θεό. Δεν τον είχα δεδομένο ότι κάπου υπάρχει ο Θεός και άστο να κοιμάται, διότι εμείς χριστιανοί τι παθαίνουμε. Τον έχουμε δεδομένο το Θεό, αφού πάω στην εκκλησία, αφού κάνω το σταυρό μου. Αφού μου είπε ο Γεροπαΐς να τα λες τρελά. Αφού πάω στην εκκλησία και κάνω το σταυρό μου και κοινωνάω και μου έχει αφήσει ο πνευματικός μου να κοινωνάω, άσχετα αν δεν μιλάω στην ύφη μου, στην γειτόνισσα, στον ένα, στον άλλον. Όχι, αυτά δεν έχει σημασία, αφού εγώ είμαι καλός χριστιανός, αυτά ο Θεός μου τα ξεπερνάει. Και αφού πολεμάω για το Χριστό, ας πούμε για το εμβόλιο, όχι, δεν θα μπω σε αυτό, αλλά το παράδειγμα θα το χρησιμοποιήσω. Πολεμάω, άρα είναι υποχρεωμένος ο Χριστός να με έχει δικό του. Τώρα πώς συνδυάζουμε αφού πολεμάμε το εμβόλιο, αν είναι του Χριστού ή δεν είναι του Χριστού, ποιο είναι του Χριστού και ποιο δεν είναι. Στην ψυχή μας κάνουμε τίποτα? Όχι, δεν κάνουμε. Αλλά απαιτούμε ποιοι να κάνουν, όλοι οι άλλοι. Πολεμάμε αθέους, απίστους, τούτο, εκείνο. Έγραψα εδώ ότι πολεμάμε, όχι, πολεμάμε άθεους, άπιστους. Έχουμε και σήμερα καινούριους να πολεμήσουμε. Έλα μου τώρα όμως που εγώ μέσα από το πετραχύλι μου γνωρίζω τέτοια παιδιά, διότι μου δώσε ο Θεός ένα αμπέλι που όλοι νομίζουν ότι είναι για πέτα από αυτό το αμπέλι, αλλά εμένα μου κάτσε αυτό το αμπέλι πάρα πολύ καλά. Ποιο αμπέλι? Τα τρελά παιδιά αυτά των γηπέδων της... των παραμεθωρίων πραγμάτων της ζωής. Και γνωρίζω παιδιά τα οποία όχι, δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι έξω από το Θεό, αλλά κάνουν και εξομολογήσεις υπέροχες. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Μια από καιρό θα σας είπε να πω παραδείγματα. Εξομολογώ στον ναό μου. Καλή ώρα όπως εδώ, αλλά πιο μεγάλος, ο προηγούμενος ναός, ο νυν ναός μου, τώρα είναι έτσι μικρούλης και σαν αυτόν, εξομολογώ και ακούω μηχανές. Ήταν προς το απογευματάκι, μηχανές, καμιά κοσαριά μηχανές, λέω πέφτει το ναός, κάτι γίνεται. Νόμισα ότι μπουλτόζα, τάγκς, στρατιώτες, ήρθανε. Και λέω τώρα τι γίνεται, βγαίνω και ώσπου να βγω εγώ, κατεβήκαν όλα αυτά, ήταν καμιά 20-25 μηχανές και κατεβήκαν καμιά 50-αριά, 60-αριά, νεαροί, ωραίοι νεαροί, υπέροχοι. Ήρθαμε παπά μου να σε δούμε, με τα σκουλαρίκια, με τα δικέφαλα εδώ, με τα όλα αυτά. Και μου λέει ένας, ήρθαμε να εξομολογηθούμε. Λέω μέσα μου τώρα, τι να εννοούν αυτοί με τη λέξη εξομολόγηση? Έχει πλάκα τώρα.
Λέω, περάστε μέσα. Στον άρθηκα έξω, περίμεναν καμιά δεκαπενταριά, 20 πολύ καλοί χριστιανοί. Λέω, παιδιά, τώρα μη μου αντιδράσετε που ήρθαν αυτοί, γιατί αυτοί άμα τους αντιδράσουμε, το πότε μου γυρίζουν τον ναό του, δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Αυτοί είναι ωραίοι, δεν είναι σαν εσάς, λέω, που... Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, λέω, θα είμαι ξανά εδώ, φεύγετε. Φεύγουν. Τους βάζω έτσι καλή ώρα εδώ στη μέση του ναού και αρχίζω να τους λέω χαζομάρες. Εκείνος εκεί το θυμήθηκε ξανά όμως. Μου λέει, παπά, είναι χειμώνας, κάνει κρύο, νυχτών. Εμείς είμαστε με τις μηχανές, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μισή ώρα και η απόσταση. Πρέπει να εξομολογηθούμε. Ωραία, λέει, επιμένει και εξομολόγησε αυτός. Λέω, πάμε τώρα λίγο να το κάνουμε. Για να το κάνουμε λίγο τώρα. Το κάνω εγώ πρώτος. Λέω, βγαίστε όλοι έξω. Έτσι είναι το έθιμο, ένας-ένας. Ρε παπά, τι ένας-ένας. Εδώ σας θέλω τώρα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σφίγγει η καρδιά μου, λέω, τι είναι το όλοι μαζί τώρα. Τι να πω τώρα, λέω σε αυτόν, λέγε. Εσύ πρώτος. Κάποιον έπρεπε να πιάσω. Σκύβει το κεφάλι. Λέει τις αμαρτίες του, 1, 2, 3, 4, 5, 10 και μέσα ούτε αναπνοή, ούτε αναπνοή, ούτε χαμόγελο, ούτε πείραγμα, ούτε μιλίωση μεταξύ τους, ούτε τίποτα. Λέω ο διπλανός, άντε πάμε παρακάτω. 5, 6, 7, 10 βλέπω και βαριά πράγματα που δεν λέγονται δημόσια. Λέω, παιδιά, αν κάποιος δεν θέλει, αν κάποιος δεν μπορεί, αν κάποιος ζορίζεται, δεν είναι έτοιμος, δεν πειράζει. Είτε το προσπερνάμε, είτε μόνος του, είτε άλλη φορά, όποτε θέλετε. Δεν είναι έτσι υποχρεωτικό. Τα είπανε όλοι. 4 ώρες, 5 ώρες. Να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και να το πάω στον εαυτό μας. Λοιπόν, αφού προχωρήσανε και λέγανε με δάκρυα, με έτσι, με αλλιώς, με ισχύα, με απόλυτη, χωρίς να κοιτάνε ορολόγια, χωρίς τίποτα, κάποια στιγμή φτάνοντας περίπου στη μέση, παίρνει ένας το λόγο, μου λέει, πάτερ, και άρχισε να κλαίει, έχω μεγάλο κρίμα εδώ, έχω μεγάλο κρίμα, τι να πω και τι να κάνω, θα πρέπει να το πω όμως, γι' αυτό ήρθα μπροστά στα αδέλφια μου όλα. Εγώ πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Ο Κώστας Παρών. Μετά κατάλαβα ότι ήταν και το κορίτσι, η πέτρα του σκανδάλου πάλι. Ωραία, λέω, τώρα εδώ θα γίνει, εδώ θα γίνει θύρα 4. Και για να μου κόψουν τα πόδια ακόμα περισσότερο, σηκώνεται αυτός και τρέχει στο Κώστα. Και αγκαλιάζονται και κλαίνε και συγχωριούνται και ξανακάθονται στη θέση. Και ήρθε η σειρά και ήθελε να μιλήσει και η πέτρα του σκανδάλου για να πει χίλια συγγνώμη που έκανε αυτό στα δύο αυτά παιδιά. Και ρωτάω εγώ, ρωτάω, όχι, ρωτάω μέσα από την εξομολόγησή μου. Και μου έρχεται ο πολύ καλός χριστιανός. Και αρχίζει να εξομολογείται. Ξέρεις, πάτερ, είπα ψέματα κάπου στην αυτό. Κάποια στιγμή έβρισα, λέω, σιγά μην ήρθες τώρα τόσο δρόμο για να μου πεις κάτι άλλο κρύβεις. Και δεν πρέπει μόνο να το κρύβεις. Αφού περπάτησε λίγο και δεν μου το έλεγε, του λέω, το χτυπάω λίγο στην πλάτη, λέω, άρα πες το και τα άλλο να το διαβάσω και εκεί να τα συγχωρέσουμε όλα, να χαρεί και ο Θεός. Παπά, κατάλαβες ότι κάτι έχω. Ε, του λέω, τόσο καιρό. Και τι μου λέει. Κατευθείαν όμως, δεν είπε την αμαρτία. Ναι, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Ρωτάω, ξαναρωτάω, αστεία, σοβαρά, ξανά από εδώ, ξανά από εκεί. Λέω, πρέπει το διάολο το νικήσουμε. Και τι ήταν στο τέλος. Θα την πω τη φράση όπως έγινε. Για να πάρουμε το δικό μας μέτρο.
Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Του λέω, άντε, άντε στο καλό. Αλλά είχε όμως και την ψευτοσυνείδηση που μιλούσε. Ευχήδια μου διαβάζει. Όχι. Φέρε, του λέω, την κουμπάρα. Η κουμπάρα ήταν το σκάνδαλο. Να τη διαβάσω, ευχή, εξομολογήθηκε. Έλα ρε παπά, εντάξει, έφταιγα λίγο κι εγώ. Μέχρι το τέλος έφταιγε λίγο. Από τότε που έκανα την πρώτη εκείνη εξομολόγηση μέχρι τα σήμερα, αυτά τα παιδιά πλέον είναι η καθημερινή μου φίλη, η καθημερινή μου παρέα. Όπου με βρούνε, ξέρετε, τώρα στην αρχή είχα λίγο ενδιασμό, τώρα πλέον δεν έχω κανέναν. Εξομολογούνται ακόμα και στη θύρα 4, εκεί που καίνε τα τσιμέντα. Καίνε, έχουν φωτιές τα τσιμέντα, μου έρχονται κάποιοι, με παίρνουν αγκαλιά. Παπά μου, να σου πω, να σου πω, να σου πω. Και τα λένε και δυνατά, τους ακούν και οι υπόλοιποι. Και μετά παίρνει και ο άλλος, και εγώ να σου πω, παπά. Στην αρχή δεν διάβαζα εκεί ευχή. Τώρα λέω, Θεέ μου, είναι πιο σίγουρο ότι είσαι εδώ παρά εκεί που είμαστε εμείς. Όταν είπε ο Χριστός, για λίγο τώρα να δούμε ποιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Γιατί μου φαίνεται, θα έχω κι άλλα παρακάτω να σας πω γι' αυτό, ότι το Ευαγγέλιο όντως το κόψαμε, το ράψαμε, το φτιάξαμε στα μέτρα που εμείς βολευόμαστε. Δεν είναι το Ευαγγέλιο. Να σας πω παραδείγματα. Ουρλιάζουμε όλοι εναντίον των ξένων. Γιατί τι θα μας χαλάσουν, λέει, την πίστη και την πατρίδα. Ποια πίστη, μωρέ, και ποια πατρίδα θα μας χαλάσουν ξένοι. Αυτό προλάβαμε και τη χαλάσαμε εμείς. Ή έχει κανένας αντίρρηση ότι αυτή την πατρίδα και αυτή την πίστη τη χαλάσαμε πριν έρθουν οι ξένοι. Και εκεί που λέει, και εκεί που λέει ο Χριστός, ότι, ότι περάστε στη βασιλεία των ουρανών, διότι πείνασα και μου δώσετε να φάω, δίψα και με ποτίσατε, ότι ήμουν ασθενής και ήρθατε, ότι ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ότι ήμουν ασθενής και ήρθατε σε μένα. Αυτό πού πάει? Το διαγράψαμε το ξένος, διότι είναι επικίνδυνο. Και είπε κάποιος, παππούλης στο Άγιον Όρος, ένα γεροντάκι, μου λέει, α, Χριστάκη, και έκλαιγε ο Γεροχαραλάμπης στην Αγία Άννα. Μου λέει, μας τους έστειλε ο Θεός στην αυλή μας για να τους κάνουμε καλούς χριστιανούς και εμείς τους φτύνουμε και τους διώχνουμε. Να πάω και σε ένα άλλο παράδειγμα τώρα που εμένα με πονάει πολύ. Εσάς μπορεί να σας πονάει από την άλλη μεριά. Δεν πειράζει. Το ποια πλευρά έχει το δίκιο, το ξέρει ο Θεός. Μπορεί να έχουν και δύο πλευρές το δίκιο. Γίνεται όλη η φασαρία σήμερα για τους ομοφυλόφιλους. Φυσικά και η Εκκλησία μας δεν μπορεί να φτιάξει τέτοιο γάμο. Φυσικά. Φυσικότατα. Δεν μπορεί. Αλλά, επέτρεψέ μου, Πάτερ μου, να το πω. Η Εκκλησία είναι τόπος ιατρείο ψυχών και σωμάτων για όλους μας. Δεν ανήκει η Εκκλησία και ο χώρος της Εκκλησίας και η πίστη και τα μυστήρια και το στασίδι και η εξομολόγηση σε κανέναν αποκλειστικά. Ούτε άνθρωπο, ούτε ομάδα, ούτε κατηγορία, ούτε. Αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά της γης, την πόρνη που πήγανε στο Χριστό και του είπαν, λέει ο νόμος μας, να τη λιθοβολήσουμε. Ωραίο νόμο είχαν φτιάξει και αυτοί. Και τι είπε? Τι είπε? Πολύ, κάτι πολύ απλό. Ισχύει αυτό και αν δεν ισχύει στους αιώνες των αιώνων. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Ωραία, μπα, ρίξτε το. Αλλά ο αναμάρτητος.
Και έριξαν το διαμιάς παρετήστε πάντες, λέει, και άρχισαν όλοι να φεύγουν και γύρισε στους μαθητές και τι τους είπε? Μη θέλετε και εμείς υπάγειν, πώς θέλετε και εσείς να φύγετε? Πού πορευσόμεθα, Κύριε, ότι ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν, που όταν ήρθε, έλεγα πριν στον πατέρα Ιγνάτιο, ότι αν αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων εμφανίζονταν μπροστά στον Χριστό, τότε ζωντανά. Άραγε θα ρίχνε τον λίθο. Έριξε πουθενά λίθο. Έριξε πουθενά. Τι έκανε ο Χριστός? Άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά, μια που είπαμε και για την αγκαλιά, στην οποία χωράνε όλοι οι άνθρωποι. Και φώναξε δυνατά. Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε, και ενώ το θέλει αυτό, όλοι να σωθούν, την ίδια στιγμή κάθεται ήρεμα ο Χριστός και σέβεται τι? Τον κάθε άνθρωπο, την ελευθερία του. Αυτά τα δύο είναι το μεγαλείο του Θεού μας. Τόσο μεγαλείο που και μέσα στον παράδεισο μας άφησε να κάνουμε τη χαζομάρα μας και να φύγουμε. Το θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και ως τις θέλει. Αυτές οι δύο φράσεις είναι το μεγαλείο αυτού νου του Θεού. Και προχτές, πριν τις γιορτές, ετοιμάζοντας μια άλλη ομιλία, διάβασα κάπου και νομίζω το λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ότι ο Χριστός λέει, γιατί ήρθε κάτω στη γη? Γιατί δεν μπορούσε ο πατέρας του να έχει άλλο κλειστό τον παράδεισο και να μην έχει κοντά του τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Θεός μας. Της απέραντης, της άπειρης αγάπης του μεγαλείου, της επιθυμίας να έχει τον άνθρωπο κοντά του. Και επειδή ήξερε πόσο προβληματικό είναι το μυαλό μας και πόσο εύκολα παλεύει να θέλει τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο τέλειο, γι' αυτό και πήρε πρώτον στον παράδεισο και του λέει πέρνα. Τον εγκληματία. Και προχτές, και θα το δημοσιέψω, δεν το κάνω συνήθως με κείμενα, πήγα στην Μυτιλίνη, στο υπέροχο νησί της Λέσβου, για να είμαι στο πανηγύρι στο ναό του Παπαφώτη, του Λαβριώτη. Εκεί κι αν δεν είναι μεγαλείο η τρέλα αυτού του ανθρώπου, όσοι δεν τον έχετε γνωρίσει, σας παρακαλώ, γνωρίστε τον πριν αγιοκαταταχθεί. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι ο παππούλης εκείνος που ήξερε να κάνει την τρέλα τρόπο ζωής για να κρύβει την αγιότητά του. Ένα παράδειγμα θα σας πω που το άκουσα εκεί. Ήταν, λέει, είχε ρίξει λίγο χιόνι, όπως αυτές τις μέρες έριξε σε εμά. Και το πρωί πάει μια κυρία στα μνήματα να ανάψει το καντήλι του ανδρός της, εκεί στον τρίγωνο που ήταν παπάς. Μεγάλης πλέον ηλικίας, 90, κοντά 100 χρονών, 96-97 χρονών να κοιμήθει. Και βλέπει η γιαγιά αυτή η καημένη, ότι σε όλο το δρόμο, τα μνήματα είναι μπαίνοντας στο χωριό, δεν υπήρχε βήμα καθόλου. Αυτή πατούσε πρώτη. Είχε σταματήσει το χιόνι, είχε παγώσει, ξημέρωσε. Αλλά μέσα στα μνήματα όταν μπήκε, ήταν γεμάτο πατημασές. Και λέει, και φοβήθηκα και περιέργεια είχα τώρα. Τι είναι τούτο εδώ? Γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί και τι βλέπεις? Πίσω από κάτι μνήματα στην άκρη είχαν αφήσει μία πλάκα από μνήματα που την είχαν βγάλει και εκεί πάνω κοιμόταν ο Παπαφώτης σκεπασμένος με το χιόνι. Ο οποίος, παρένθεση, δεν φορούσε ούτε κάλτσες, ούτε ρούχα μέσα, παρά μόνον αυτό το απλό ρασάκι που φοράμε εμείς που λέγεται αντερί. Τίποτα άλλο. Και τότε είχε παγώσει τα πάντα. Τον ξυπνάει η γιαγιά, τον ξύπνησα, λένε, δίδια μου τα δίδια. Ε, Παπαφώτη, τι κάνεις εδώ? Και τι είπε αυτός
που πίστευε ότι είναι ο νεκρός. Δέστε εδώ. Λέει, είδα να πέφτει χιόνι και είπα να έρθω στα μνήματα, επειδή καημένοι θα έχει χιόνι και κρύο και θα παγώσουν, να τους κάνω παρέα όλη τη νύχτα. Και μιλούσα με τους πεθαμένους. Και όταν είχε Ανάσταση, τις μέρες της Ανάστασης, ο Παπαφώτης έπαιρνε μια εικόνα της Ανάστασης και σε όλη τη Μυτιλήνη μέσα γύρω έψανε το Χριστός Ανέστη και φώναζε Χριστός Ανέστη σε όλους. Γιατί πίστευε ότι είναι Ανάσταση. Κολοκύθια, εμείς περιμένουμε να έρθει η Ανάσταση. Έλα μωρέ να κοινωνήσουμε, να πάμε στο Χριστός Ανέστη, αλλά μετά να περιδρομιάσουμε μέχρι εκεί. Θέλετε άλλο παράδειγμα ποιοι πίστευαν στην Ανάσταση? Άγιοι σύγχρονοι. Ο Άγιος Ευμένιος, ο Σαριδάκης. Για ρωτήστε την τελευταία του λέει Ανάσταση τι έκανε. Όλοι στην Ανάσταση, και εμείς οι παπάδες το κάνουμε, δεν το κάνετε εσείς πρώτοι, να τα τελειώσουμε. Και γιατί είμαστε κουρασμένοι από τη Μεγάλη Εβδομάδα, δίκιο έχουμε μωρέ, εντάξει δεν είναι άδικο, Πάτερ Σίδωρος. Αλλά να τα μαζέψουμε να φύγουμε. Ο Παπαευμένος ο Σαριδάκης, και μου το έλεγε αυτό ο Παπαυαγγέλης, ο Παπανικολάου που ήταν ψάλτης του, τους πήγε την Ανάσταση μέχρι που ξημέρωσε. Μπαρούτι όλοι να τον φάνε. Και τους λέει κλαίγοντας το τέλος. Πρώτον λέει, είναι η τελευταία μου Ανάσταση και ήθελα να τη χαρώ. Φεύγω. Και μετά από λίγο καιρό εκοιμήθη. Και δεύτερον, αν βλέπατε μωρέ τι γινόταν εδώ μέσα, τι ήταν εδώ άγγελοι, αρχάγγελοι. Γιατί τα βλέπουν, γιατί τα ζουν. Τι φώναζε ο Σεραφείμ του Σαρόφ και ο Γεροπορφύριος? Χριστός Ανέστη. Αυτή τη χαρά ρε παιδιά, αυτή τη χαρά αν ζήσουμε. Εκεί είναι ο Θεός, τέλος, δεν είναι ο Θεός. Διότι τώρα, αν πάω, τι είπαμε, ποιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, ποια Καινή Διαθήκη έχουμε, πόσα έχουμε πετάξει και έχουμε σβήσει και δεν τα βρίσκουμε. Γιατί αν τα βρούμε αυτά, εκεί βρίσκουμε τον Χριστό. Ευαγγέλιο Μεγάλης Πέμπτης. Ευαγγέλιο Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο. Που είναι και υπέροχο Ευαγγέλιο, Πάτερ Κωνσταντίνε. Νομίζω αυτό το Ευαγγέλιο, όσο κουρασμένος και να είσαι, λες, εγώ τουλάχιστον, συγχωρέστε, εγώ που είμαι και χαζός, δεν θέλω να τελειώσει. Λέω, πάπα, τι Ευαγγέλιο αυτό. Και το και ωραίο ο Ιωάννης, έτσι, λεκτικά. Α, οι λέξεις πάνε. Τι λέει εκεί? Έκατσα και πήρα κάποια κομμάτια μέσα για να δούμε πώς θέλει ο Χριστός τον καθένα μας, σε ποια στιγμή τους τα λέει αυτά. Τη στιγμή που βλέπει μπροστά τους λίγα μέτρα να έρχονται να τον πιάσουν, να τον πάει στο μαρτύριο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή σε τι νοιάζεται να πει στους μαθητές? Εντολή και μην δίδομη ημίν. Σας δίνω μια καινούργια εντολή. Είναι να αγαπάτε αλλήλους. Πόσο όμως? Το πόσο έχει σημασία. Κατευθείαν το βάζει μέτρο. Πώς τόσο? Καθώς εγώ ηγάπησα εμάς. Όσο σας αγάπησα, τόσο οφείλετε να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Τα ακούν οι πεθερές εδώ τώρα για τις νύφες που έχουν? Όχι. Οι πεθερές είναι παράδειγμα αγάπης και καλή τέτοιο. Ναι. Εν τούτο παρακάτω τώρα, τι θέλουμε όλες τις μέρες μας? Να κηρύξουμε λέει το Ευαγγέλιο στους άθεους, στους άπιστους, στους εχθρούς της πίστεως. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές εστε. Πώς θα σας γνωρίσουν? Εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Πρώτοι δε που αγαπιόμαστε πολύ, ξέρετε ποιοι είναι?
Πάτερ μου, έχουμε μια αγάπη μεταξύ μας παπάδες. Λοιπόν, παρακάτω τι λέει. Δέστε τώρα Ευαγγέλιο Μεγάλης Πέμπτης, που αντί να περιγράψει πάθος και σταύρωση, μας δίνει το δρόμο. Ο αγαπών με, αυτός που με αγαπάει, ο αγαπών με, αν αυτά τα νιώσουμε, τα παρατάμε όλα και τρελαινόμαστε και λέμε Θεέ μου, αυτός είσαι τελικά. Αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Θα αγαπηθεί, λέει, αυτός που με αγαπάει από τον πατέρα μου. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Εάν με αγαπάει, θα τηρήσει αυτά που είπα. Ποια είναι αυτά? Το να πολεμάμε τους ομοφιλόφιλους, τους άθεους, τους άπιστους, τους εχθρούς, τους ξένους, τους Έλληνες, τους τέτοιους που δεν είναι καλοί και δεν είναι σαν εμάς. Έτσι εμείς νομίζουμε. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Και τότε λέει, θα τον αγαπήσει και αυτόν ποιος? Ο πατέρας μου. Ο οποίος ποιος πατέρας είναι αυτός που δεν ήθελε να λείπει το παιδί του από κοντά του και ήρθε ο Χριστός και μας έφτιαξε τι? Της παραβολή του ασώτου Υιού. Τι παραβολάρα είναι αυτή? Ρωτούσα τον Γέροντα Παΐσιο, τι πρέπει να διδάσκω, τι πρέπει να λέω σε αυτούς που έρχονται και εξομολογούνται, και μου έλεγε, παιδάκι μου, τίποτα να μιλάς. Να τους περιγράφεις την παραβολή του ασώτου Υιού. Και μου έκανε μια περιγραφή που είναι ακριβώς τα λόγια, τα οποία δεν τα έχουμε. Ξέρετε που μένουμε εμείς όταν λέμε την παραβολή του ασώτου Υιού? Στην ασωτεία, στα γουρούνια που κατέληξε, στο βούρκο, να ο βούρκος, να ξανά ο βούρκος, να ξανά ο βούρκος. Και το μεγαλείο του πατέρα δεν υπάρχει. Μα για το μεγαλείο του πατέρα τα είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Ότι θα αμαρτήσουμε. Αυτό το ξέρει, όλοι θα αμαρτήσουμε, όλοι αμαρτάνουμε. Και οι Άγιοι αμάρτανα. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και ελευσόμεθα. Και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Θα έρθουμε, λέει, όχι γενικά σε όλους, τούτος εδώ ο Θεός και ο Χριστός, δεν έρχεται για το σύνολο, δεν ήρθε για το πλήθος, για τον όχλο, για το λαό. Ήρθε και έρχεται για τον κάθε έναν, όχι αυτόν που κατοικεί σε αυτήν τη χώρα που εμείς θεωρούμε ότι είναι η μοναδική που δικαιούται να έχει Χριστό, για όλη τη γη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον αγαπάει. Εάν πάτε, παρένθεση, είστε λίγο μακριά από εδώ, μπορεί. Εάν πάτε στην Κωνσταντινούπολη και πάτε στον Αγιώργη τον Κουδουνά, πατήστε στο ίντερνετ Αγιώργης Κουδουνάς εικόνες, για να δείτε. Χιλιάδες. Ξέρετε πόσες χιλιάδες πάνε και προσκυνάνε τον Αγιώργη και τον Κουδουνά τη μέρα της μνήμης και εκείνη τη βδομάδα? Η τουρκική αστυνομία δίνει από 300 μέχρι 400 χιλιάδες. Έχω ζήσει στην πόλη πράγματα που λέω, Θεέ μου, τι είμαστε, πού είμαστε, έφυγες, μάλλον έφυγες. Τελειώνουμε στον Αγιώργη και τον Κουδουνά τη λειτουργία. Ένας δεσπότης, ένας παπάς, εγώ και ένας διάκος. Και λέει ο γέροντας, ο γέρο Εφραίμ, φοβερός, έφυγε από τη ζωή. Ο μοναχός που τον είχε τον Αγιώργη τον Κουδουνά. Είναι ένα μοναστήρι του 11ου αιώνα. Και λέει, να τελειώνουμε γρήγορα όμως, γιατί θα έρθουν μετά αυτοί και θα μας πνίξει ο κόσμος. Και δεν μπορούμε να τους κοινωνάμε όλους. Τους δίνουν όμως αγιασμό και κάθεται ο παπά στην είσοδο και καθόμουν και εγώ με τις ώρες και ευλογάει, σκύβουν οι τουρκαλάδες και οι τουρκάδες για να τους ευλογάει ο παπάς, το Πατραχίλη. Και να πάνε στον Αγιώργη δίπλα που είναι και να κοπανάνε την κεφάλα τους με εδαφίες, με τάνιες και να προσεύχονται με κλάματα στον Αγιώργη. Ποιος από εμάς, μωρέ, προσεύχεται, σε ποιον Αγιώργη πηγαίνει και προσεύχεται με κλάματα? Και μετά τι έζησα? Ήμουνα με ένα παιδί που μένει στην πόλη
και μας πήγε βόλτα κάτω στο λιμάνι να φάμε. Και μας πήγε και σε ένα κεφτεδάδικο, τουρκικό κεφτεδάδικο, είναι πεντανόστιμα γιατί έχουν άλλα κρέατα, δεν έχουν χοιρινό αυτοί. Και μόλις μας βλέπει, ήμασταν τέσσερις, εγώ με τα ράσα μου. Δεν τα είχα βγάλει ακόμη, πέρα στην πόλη τα βγάζουμε, με εντολή του Πατριάρχη. Και λέει, παίρνει από πίσω. Μας περνάει από πίσω, 5-6 άτομα, καθόμαστε σε ένα τραπέζι, σε ένα δωμάτιο, και κάποια στιγμή έρχεται αυτός που ήταν το αφεντικό, κοπανάει την πόρτα, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια μου και αρχίζει και κλαίει. Κλαίει όμως. Κλαίει το χορταίνι. Μου γεμίζει τα χέρια δάκρυα και μετά γυρίζει και μου λέει, για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Και με τραβάει δίπλα και εξομολογείται. Μου λέει γρήγορα. Πηγαίνω δεύτερη φορά, τον ψάχνω. Δεν τον βρίσκω εκεί που ήταν. Και τη δεύτερη φορά ήμουν με την παπαδιά, με τα παιδιά μου και με τρεις-τέσσερις φίλους μας, 10 άτομα. Και τα παιδιά σαν να με κοροϊδεύουν, παπά, το Αλτσχάιμερ, ιστορίες, δεν τον βρίσκεις, δεν τον κάνεις, λέω τι να πω, καλά να πάθω, τέτοιο. Εκεί που τον έψαχνα, έρχεται ένας κύριος ταυτή και μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις. Εγώ δεν τολμάω, τώρα είμαστε στην πόλη. Ο Ηλίας είναι κρυφό όνομα. Δεν λες, δεν λέω τίποτα. Τρίτο στενό, λέει, παρακάτω ανοίγει ένα καινούριο κατάστημα να πας εκεί. Πάω, μας βλέπει, χοροπηδάμε όλοι. Έχω φωτογραφίες που χοροπηδάμε από χαρά. Και μου λέει φεύγοντας, θα πας κάτω στο λιμάνι στο τάδε μαγαζί, θα βρεις κάποιους εκεί που θα σου ζητήσουν εξομολόγηση. Αργώ εγώ γιατί τα παιδιά μου θέλανε να πάρουν παγωτό, να κάνουν, λέω δεν πειράζει. Φτάνουμε κάποια στιγμή. Έχει 15 άτομα μέσα. Κλείνουν τις πόρτες, έχουν ένα κεράκι και μου λένε από ένα λεπτό να μας εξομολογήσεις όλους. Τι είπατε ακριβώς ότι σε άλλες χώρες δεν υπάρχει Χριστός. Εκεί είναι μόνο μουσουλμάνοι. Ποιος ξέρει. Και περπατάω στο δρόμο τώρα να πω και για τη χαζομάρα μου και έρχονται τα τουρκάκια να μου δείξουν τη φάτσα μου με το κασκόλ το συγκεκριμένο του δικεφάλου και να μου πούν πόσο πολύ χαίρονται που με γνώρισαν τα τουρκάκια. Λέτε να φύγει από εκεί. Λέτε. Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι εχθρός κανενός, διότι λέμε στον τίτλο ότι όταν ο Θεός μοιάζει να σιωπά και να μην υπάρχει, ότι εκείνη την ώρα ο Θεός παίζει το κρυφτό μαζί μας. Ένα υπέροχο κρυφτό. Για πάμε λίγο, δύο λόγια θα πω και μετά θα μιλήσετε εσείς. Εμείς τι ζητάμε κυρίως την προσευχή. Να φτάνουμε στο σημείο, ναι και μη γελάσετε, να τιμωρείς τους άθεους, να τιμωρείς τους άπιστους, να τιμωρείς τους ανήθικους, να τιμωρείς αυτούς. Λες και εμείς, σε εκείνο που είπε ο Χριστός, ο αναμάρτης πρώτος στον Ιδό Βαλέτο, λες και είμαστε εμείς καθαροί. Όχι ρε εσείς, δεν πρέπει τότε να εμφανιστεί ο Χριστός. Τι να κάνει, να κάψει τους άλλους. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, και το επαναλαμβάνει και ο Αμφιλόχιος ο Μακρύς, βλέπεις λέει την αμαρτία σήμερα σε οποιονδήποτε και που ξέρεις εσύ το βράδυ αυτό πόσα δάκρυα θα χύσει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βρίσκουν το δρόμο της αγιότητας. Όταν μου έλεγε ένα πνευματικό παιδί του παπα, του Δεσπότη του Ψαριανού της Κοζάνης, ένας φανταστικός δεσπότης από τους παλιούς αρχοντάδες δεσποτάδες, που έχει πολύ νεολαία κοντά του. Όταν λέει, του λέγαν για κανένα, πού είναι ο Γιώργος, πού είναι ο Τάδε και χάθηκε, αμαρτάνει γέροντα. Και έλεγε ο γέροντας, δόξα το Θεό παιδί μου, δόξα το Θεό, δόξα. Του είπαμε, λέει, τι δόξα το Θεό, ρε γέροντα, που αμαρτάνει.
Ναι βρε παιδί μου, αυτός που αμαρτάνει είναι κοντά στη σωτηρία. Εκεί πώς γίνεται αυτό ρε Γιώργο? Εύκολα λέει να νιώσει που βρίσκεται, τι κάνει και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αλίμονο, συμπλήρωνε, σε αυτόν που νομίζω ότι είναι καλός χριστιανός, που δεν θα μετανιώσει ποτέ, γιατί δεν αισθάνεται ότι κάτι κακό κάνει. Τώρα το πόσες αμαρτίες κάνουμε κάθε μέρα, τώρα το να προσευχόμαστε να κάψει ο Θεός τους εχθρούς, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν υπάρχει εχθρός για το Θεό. Για τούτον εδώ το Θεό, για αυτόν το Χριστό, εχθρός δεν είναι κανένας. Και ο άπιστος, και ο άθεος, και ο αμαρτωλός, και ο οτιδήποτε. Ξέρετε στα μέρη μου, τώρα θα το πω, γαργαλέμε να το πω. Στην ενορία μου και τα πνευματικά μου παιδιά, οι φίλοι μου, δεν ξέρουν αν εγώ έκανα το εμβόλιο ή όχι. Τόσο πολύ δεν ασχολήθηκε κανένας. Και τον ανυψόμουν να ρωτήσεις, τον έχει, είναι στην αεροπορία, από αυτούς που περνάνε, σε ποιο αεροπλάνο έπεσε τώρα? Στα αεροπλάνα. Είναι στα καινούρια, ανυψός μου. Αν το ρωτήσεις, ο θείος έκανε εμβόλιο, θα σου πει δεν ξέρω. Δεν θα έλεγε ο Μιχάλης, ούτε ξέρω. Γιατί? Διότι αυτά δεν είναι θέματα πίστεως. Αυτά περνάνε από άλλους δρόμους. Να μάθουμε να κάνουμε την προσευχή μας και η προσευχή να πιάνει και μας φωτίζει ο Θεός και στα ιατρικά και στα παραϊατρικά και στα θέματα αυτά. Να σας πω, συγχωρέστε με που θα το πω. Μου είπε ο γιατρός μου που ήταν εκείνες τις ώρες δίπλα μου που μπορεί και να φεύγα, μου είπε να το λέω, γι' αυτό το λέω, ο πατήρ Παύλος, ο μοναχός της Μητροπόλεως Λεμεσού. Κόλλησα κορονοϊό στη Λεμεσό, προς το τέλος, τώρα τον Οκτώβριο, δεν είχα κολλήσει. Έμεινα εκεί, μέσα στη Μητρόπολη Λεμεσού, έφτασα στο χείλος πώς φεύγει ο άνθρωπος, είπα, μάλλον μπορεί, είμαι εδώ, μπορεί να μην είμαι εδώ. Και τη στιγμή που έφτασα μετά με πυρετό 41 και οξυγόνο 83 και μιλούσε ο γιατρός συνέχεια όλο το βράδυ, όλη τη νύχτα μαζί μου, 5 και το πρωί, του λέω έφτασα 83 οξυγόνο. Μου λέει, σου στέλνω το ασθενοφόρο και φεύγεις για το νοσοκομείο. Σκέφτηκα, λέω, ξένος τόπος, μόνος μου, τι θα κάνω τώρα. Και όπως ήμουν έτσι ξαπλωμένος και δεν μπορούσα τα χέρια μου να κουνήσω, βάζω το κινητό και βλέπω τους χαιρετισμούς. Και λέω τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Λέω, ώσπου να έρθουν, τι άλλη τιμασία να κάνω, πω τους χαιρετισμούς. Και μόλις ήρθε το ασθενοφόρο με το μοναχό μέσα, μου λέει, είμαστε έξω, βάλε τελευταία φορά το οξύμετρο. Το βάζω και του λέω 93. Μου λέει, βάλτε στο άλλο δάχτυλο, 93. Βάλτε στο άλλο χέρι, 94. Μου λέει, ξαναξάπλωσε, δεν πας στο νοσοκομείο. Ήταν 5 και 20 το πρωί. Μόλις έφυξε στις 7 παρά, ο πυρετός είχε πέσει τελείως και εγώ ήμουν καλά. Και λέω, παραγγίτσα μου, τόσο εύκολα μας ακούς και εμείς γιατί παιδευόμαστε? Τόσο εύκολα μας ακούς. Πάμε να μάθουμε προσευχή. Πάμε να μάθουμε ταπείνωση. Πάμε να μάθουμε, όχι, όχι, δεν φτάνουν. Τίποτα δεν φτάνει για το Θεό αν δεν έχει μια ακόμα αρετή. Δεν φτάνει 5.000 μετάνοιες τη μέρα. Παξιμάδι σκέτο την ημέρα, δεν φτάνει. Εάν δεν έχουμε αγάπη. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν μας θέλει μόνος μας στον παράδεισο. Μας θέλει όλους μαζί. Και το όλοι μαζί περνάει μέσα από την αγάπη. Για κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε αν μπορούσαμε να είχαμε βρει όλοι το δρόμο της καλής αγάπης. Δεν θα ήταν παράδεισος η γη. Γιατί δεν είναι παράδεισος? Γιατί έχουμε κακίες.
Γιατί έχουμε μίσος. Μετά λέμε κρύβεται ο Θεός, χάνεται ο Θεός. Πού να εμφανιστεί ο Θεός, αφού κανένας δεν αγαπάει κανέναν. Κανένας δεν θυσιάζεται για κανέναν. Πού είναι οι περίφημες παραβολές? Πού είναι οι περίφημες παραβολές? Πού είναι αυτά που λέει τη Μεγάλη Πέμπτη? Και να δείτε παρακάτω τι λέει. Πάει στην ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Λέω μεγαλύνιος μέσα μου. Ποια στιγμή το έλεγε αυτό? Που έξω από τον κήπο της Γεστημανή ήταν αυτοί που θα τον συλλάμβανα. Ειρήνη η αφή η μίμη. Ποια ειρήνη όμως? Πάλι ειρήνη την εμήν δίδομη εμήν. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω, πάρτε την. Καθώς παρακάτω τώρα λέστε μέτρα, μέτρα, παίρνει με ζούρα και μας δίνει μέτρα, 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 πάρτε αυτό τόσο, πάρτε αυτό τόσο. Όχι σε τόσο, σε άπειρο. Τι λέει παρακάτω? Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Όσο με έχει, όπως με έχει αγαπήσει ο πατέρας μου, έτσι σας αγάπησα κι εγώ εσάς. Και για να τη σφραγίσει αυτήν την αγάπη ο Χριστός, τι έκανε? Ανεβαίνει στο Σταυρό και χύνει το αίμα του. Και έχω μια εικόνα από ένα σύγχρονο αγιογράφο στην εκκλησία μου. Ένα παιδάκι χαζούτσικο μου αγιογράφησε την εκκλησία όλη. Και τι εικόνα μου έβαλε στο Σταυρό? Πάτερ, όπως είναι ο Σταυρωμένος και έχει κάτω την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη που δείχνουν τον πόνο τους, δίπλα εκεί που τρυπάει ο στρατιώτης που λέμε και φτιάχνουμε τη Θεία Κοινωνία εμείς, ή στον στρατιωτών λόγχη την, πλευρά, την αγιωτάτη πλευρά αυτού ένοιξε, τρύπησε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Από εκεί, από εκείνο το τρύπημα και από τα καρφιά του Χριστού πηγάζει η σωτηρία μας. Και εκεί τι έχει βάλει ο αγιογράφος μου? Ένα μεγάλο αγιοπότηρο που μαζεύει το αίμα. Γιατί το αίμα του Χριστού δεν πάει χαμένο. Τι είναι το αίμα? Η ξεπλήρωση της σωτηρίας μας. Για τον κάθε ένα, για τον κάθε ένα, όχι εδώ, ούτε απόξω, ούτε παρά έξω, ούτε στα... Συγγνώμη, πήγα να το πω. Ούτε στους οίκους ανοχής. Σε όλη τη γη, όλοι οι άνθρωποι. Άκουγα αυτές τις μέρες και θέλω να λίγο η καλή χριστιανή να μου το εξηγήσετε. Ομιλία του πατρός Ευαγγέλου του Παπα-Νικολάου που διηγείται μια ιστορία που του συνέβη του ίδιου με τον Γέροντα Παΐσιο, όπου τη συμμαρτυρία σε μια χειροτονία πρώτη την υπόγραψε μία πόρνη. Ψάξτε το και ακούστε το, είναι μεγάλο και είναι υπέροχο. Δεν τον είναι. Δεν είναι τέλειο? Εκεί πεθαίνεις. Εκεί πεθαίνεις. Μου το στείλαν μία η ώρα το βράδυ, είναι μία μισή ώρα και με πήγε τρεις η ώρα. Λέω ρε Παπα Βαγγέλη, τι μου κάνεις? Θέλω να το ακούσετε. Όσοι θέλετε να ακούσετε τέτοια χαζά, όσοι θέλετε να ακούτε σοβαρά, να ακούτε σοβαρά. Όσοι θέλετε να σκέφτεστε σοβαρά, σκέφτεστε σοβαρά. Ο Χριστός όμως τέτοιος σοβαρός δεν ήταν. Γι' αυτό και προσπάθησε να έχει μια αγωνία. Πώς θα σώσει και τον τελευταίο άνθρωπο. Έλεγε ο Γέρο Παΐσος, ακόμα και όταν αμαρτάνουμε, Γέροντα το ρωτούσαμε, φεύγει ο Θεός? Όχι παιδί μου, τότε είναι πιο κοντά. Γιατί τότε έχει την αγωνία να τη διώξουμε την αμαρτία, να μετανιώσουμε και να πάμε κοντά. Παρακάτω τώρα στο Ευαγγέλιο, γιατί θέλω κανένα δυο να σας πω, έχει πολλά, θέλω να το βρείτε και να το διαβάσετε. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Μείνετε σας παρακαλώ, λέει ο Χριστός, εν τη αγάπη τη εμή. Και παρακάτω στο ίδιο Ευαγγέλιο, προσπερνάω, λέει μια υπέροχη φράση. Εμείς
εσείς, στους μαθητές και σε όλους μας, ποια φράση λέει? Φίλοι μου είστε. Είστε φίλοι μου. Όχι, δεν είναι αφεντικό και εμείς δούλοι, όπως θέλουν όλες οι θρησκείες του κόσμου. Αυτός μας θέλει φίλους. Τώρα το ότι οι θεολόγοι λένε, και είναι αλήθεια, λόγια του Ευαγγελίου είναι, ότι μας ήθελε, λέει, να είμαστε και μας θέλει να είμαστε θεοί κατά χάρη. Ποιον τον άνθρωπο? Και μας έδωσε τη δυνατότητα, αν ψάξουμε μέσα από όλους τους Αγίους που ζήσαν τη χάρη του Θεού. Τι είναι η χάρη του Θεού? Είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, οι οποίες μπορεί ο άνθρωπος να τις φτάσει και να τις ψηλαφίσει και να γεμίσει μέσα του και να τρελαθεί από χαρά. Αυτό θέλει. Τότε γιατί εμείς είμαστε κακομύριδες? Γιατί δεν έχουμε Χριστό. Όταν ρωτούσα τον Γέροντα Παΐσιο, Γέροντα, τι να λέω στους ανθρώπους, τι κήρυγμα? Θέστε τώρα τι έλεγε. Ό,τι μπορείς να πετύχεις, παιδί μου, με ένα χαμόγελο, με ένα χάτι, με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα πετύχεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Και πάω σε ένα παράδειγμα τώρα. Είμαι στον Τρίλοφο, ο Τρίλοφος ήταν η προηγούμενη ενορία μου, και βλέπω καλοκαίρι καιρό έξω και στην αγορά ένα παλικάρι που ήξερα ότι δούλευε σε ένα νησί του Αιγαίου και δύσκολα τα έβγαζαν πέρα και πήγαινε εκεί και δούλευε. Του λέω, τι θέλεις εδώ? Άσε μου, λέει, ο πατέρας μου, είσαι τα τελευταία, τι λες ρε? Πρέπει να τον εξομολογήσεις οπωσδήποτε και να τον κοινωνήσεις. Το πρώτο, του λέω, δεν έχει οπωσδήποτε. Άμα μπορέσουμε. Το δεύτερο όμως έχει οπωσδήποτε. Πάρουμε τη διακοινωνία, πάμε τώρα. Άσε τις ώρες, λέω, και τις μέρες. Ωραία, 9 η ώρα μέχρι τις 11 κλείνει. Φρέω εγώ και αύριο κάθομαι. Λοιπόν, και τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Ακούστε τώρα. Ποιος είναι ρε εσείς ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου? Δεν είναι ο φόβος του θανάτου. Δεν είναι ο φόβος του θανάτου. Που φεύγει ο άνθρωπος και φοβάται. Πώς φεύγω, πού πάω, τι είναι, πώς κλείνει τα μάτια, πώς θα με βάλουν και μες στο χώμα, Δέστε τώρα πώς φεύγει ο φόβος του θανάτου. Έφυγε, πάει. Παίρνω λοιπόν τη Θεία Κοινωνία, παίρνω στο αυτοκίνητο, πάμε, ήταν έξω από το χωριό κάπου. Τον ακούω απ' έξω πριν πω μέσα να φουγκάει, να φωνάζει, να ουρλιάζει από το πόνο. Έτσι λέει, πάτερ, είναι ένα μήνα τώρα. Έχει ένα κρίμα μεγάλο και φοβάται πώς θα βγει η ψυχή του. Πηγαίνω, τον καλημερίζω. Του λέω, ήρθα να σε κοινωνήσω, να γίνεις καλά, να σε βοηθήσω στούλης, να γίνεις καλά. Αν μου πεις και δύο λόγια, μωρέ, ας τα διαβάσω και αυτά. Με κοιτάει, που ήταν ξαπλωμένος. Όχι, παπά, να φύγεις, δεν μπορώ. Λέω, αχ, ρε διάολα, το χάνουμε το παιχνίδι. Προσπαθώ αργά να τον κοινωνήσω και να πω και δυο χαζές κουβέντες, μήπως πιάσουνε. Σκέφτομαι και πάω σε ένα κομμωδίνο, αφήνω τη Θεία Κοινωνία, γονατίζω μπροστά του. Μ' αρέσει τώρα από εδώ και πέρα, ακούστε. Γονατίζω μπροστά του, φεύγουν όλοι από μέσα, σου λέει, τον εξομολογήσει ο παπάς. Και εγώ αρχίζω και του λέω χαζά, αλλά, τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χαϊδεύω όμως σαν να ήταν ο δικός μου άνθρωπος. Τον χαϊδεύω. Δεν του λέω θρησκευτικά πράγματα. Εγώ θρησκευτικά πράγματα σπάνια λέω, χαζά λέω. Και όπως τον χαϊδεύω, περνάει κανένα τέταρτο, 20 λεπτό, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω έτσι ζεστά και του λέω, άντε, να γίνεις καλά, να έρθω να τα πούμε, να με κεράσει και ένα τσίπουρο. Μ' αρέσει το τσίπουρο, γι' αυτό και το πω. Φεύγω, δεν λέει τίποτα. Ώσπου να μπω στο αυτοκίνητο,
πόσο ώρα έκανε να έρθει η νύφη του φίλου μου η γυναίκα και μου λέει τρέχοντας έξω, παπά, ο μπαμπάς σε θέλει. Οπα, λέω, γυρίζω. Δέστε τώρα τι μου είπε, hey, αν θέλω κάτι να πάρετε απόψε από εδώ, αυτή τη φράση που μου είπε, τα άλλα ξεχάστε τα. Μου λέει τις αμαρτίες του, δύο αμαρτίες βαρχές, η μία ήταν στον εμφύλιο με κάποια άλλη παρέα και είχαν σκοτώσει άνθρωπο. Πώς το ξεπερνάει κάποιος και μου λέει άδικα ρε παπά, άδικα. Εγώ μου τότε λέει 16 χρονών. Και μου είπε και μια άλλη αμαρτία και έκανα δυο άλλες μετά χαζές. Το διάβασα και τι μου λέει ποια φράση. Παπά μου, είμαι τόσο χρονών. Δε με χάιδεψε στο πρόσωπό μου ποτέ κανένας. Τη μάνα μου, το πατέρας μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Είσαι ο πρώτος που με χάιδεψες. Το ξαναφίλησα, έφυγα. Δέστε τώρα το αποτέλεσμα. Δεν είναι δικό μου. Ξημερώματα παίρνω. Ο μπαμπάς έφυγε και πάω στο σπίτι, τον τιμάσουμε και να τον διαβάσουμε. Και τι μου λένε τα παιδιά, ρε πάτερ, πρέπει να μας πεις, τι έγινε, τι έκανες, τι του έδωσες. Δεν ξαναβόγγιξε καθόλου, δεν ξαναγρίεψε καθόλου. Κοιμόταν ήσυχα, ξυπνούσε και μας ευχαριστούσε όλους. Μας είπε σας αγαπώ, μας είπε συγχωρέστε με και είπε λέει να πείτε στον παπά ότι τον αγαπώ πολύ. Τι ώρα έφυγε, πώς έφυγε δεν το καταλάβαμε. Η αγάπη, η καθαρότητα μες στην ψυχή, ο Χριστός νικάει το φόβο του θανάτου. Φοβόμαστε γιατί δεν έχουμε τον πραγματικό Χριστό. Τον ψάχνουμε και δυστυχώς περνάμε από τέτοια μονοπάτια που δεν είναι ο Χριστός εκεί. Και είναι και τζάπα κόπος. Παρακάτω τώρα, αχ Θεέ μου, την χαρά την εμήν ουδής αίρια θυμών. Όταν έχετε τη χαρά τη δικιά μου, λέει με στην ψυχή σας, δεν μπορεί να σας την πάρει κανένας. Κανένας. Και αυτές τις μέρες, εδώ και λίγα χρόνια, έχει δε κάποιους εκκλησιαστικούς, ρε πάτερ μου, το έχεις ακούσες, οι οποίοι προσπαθούν να κατηγορήσουν τι. Αυτά τα δύο-τρία πράγματα. Όχι, ο Χριστιανός λέει δεν είναι χαρούμενος. Ο Χριστιανός δεν πρέπει να έχει αυτή την αγαπητή, απολογίες και τέτοια. Και λέω, Θεέ μου, άλλο Ευαγγέλιο διαβάσουμε. Εγώ το παίρνω από εδώ το Ευαγγέλιο, το παίρνω από εκεί, το διαβάζω από εδώ. Το διαβάζω στα αρχαία που μου αρέσει. Το διαβάζω και στη μετάφραση. Και βρίσκω πάλι τα ίδια. Ότι χαρά τη δικιά μου, λέει, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος με όλη τη φωνή και λέει, ο γάρ καρπός του είναι μην Αγίου Πνεύματος. Εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Σταματήστε αυτούς τους πολέμους και τις κουβέντες που χωρίζουν τον κόσμο και φέρνουν και την εκκλησία σε δύσκολη θέση. Δεν κινδυνεύει καμιά εκκλησία, καμιά πατρίδα, αν την έχουμε στην καρδιά μας. Όχι, αν την έχουμε στο μυαλό μας κινδυνεύει. Η πίστη τούτο εδώ δεν τη ζει ο άνθρωπος στο μυαλό. Το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο δικός μας Άγιος, θα έχουμε κι εμείς κανένα δικό μας Άγιο εκεί, της Θεσσαλονίκης. Η διαμάχη του με τη Δύση, ξέρετε ποια ήταν. Γι' αυτό και η Δύση έκανε ακόμα και ιερούς πολέμους. Πόρε Θεέ μου, έκανε λέει ιερούς πολέμους για λογαριασμό του Χριστού και της Εκκλησίας. Εντάξει, εντάξει. Πιο ωραία παιχνίδια του διαβόλου δεν βρήκε πάνω στη γη. Ιερούς πολέμους, μέχρι και η ιερή εξέταση. Οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι καρδινάλοι σκοτώναν και καθαρίζαν αυτούς που είχαν άλλη επιστημονική άποψη.
Τι κάνουμε σήμερα? Έτσι λέει η επιστήμη. Τι λέει μωρέ επιστήμη? Εμείς οι θεολόγοι, δεν είναι οι παπάδες, οι χριστιανοί. Ποιο λόγο έχουμε να μπλέξουμε σε ιερούς πολέμους και να μην ξέρουμε κι εμείς οι παπάδες τι να πούμε? Εμένα όσοι μου ήρθαν έτσι στην εξομολόγηση, το στόκωμα κατευθείαν. Εδώ ερχόμαστε να καθαρίσουμε την ψυχή, να καθαρίσουμε την καρδιά και να βρούμε τον Χριστό. Τι θα γίνει με τα εμβόλια, τι θα γίνει με τους νόμους, τι θα γίνει με αυτά, έχει ανθρώπους να τα κάνουν. Και ξέρετε και κάτι, που πάλι η Θεσσαλονίκη είναι μέσα, η επιστολή προς Θεσσαλονικής. Μ' αρέσει αυτό, ναι. Γελάς, γελάς. Δεν μου λες, τους λες ότι είσαι Θεσσαλονικιός ή ντρέπεσαι? Όχι, εσύ είσαι Θεσσαλονικιός? Όχι, όχι, Ολυμπιακός και δεν μ' αρέσει. Βαλτός είσαι. Ξέρεις όμως ποιος γιατρός που φτιάχνει τα γόνατα? Ο Θεός. Υπέροχος. Ή ναός ΙΝΕΝ. Ή ναός ΙΝΕΝ. Πιο υπέροχο. Και ξέρετε που είναι το ή ναός ΙΝΕΝ? Ευκαιρία τώρα με αυτό που είπα πάτε, και αν θέλετε σταματάμε και αν θέλετε συνεχίζω, εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί. Που είναι το ή ναός ΙΝΕΝ. Και λάτε τώρα, γιατί την ίδια Θεία Κοινωνία κάνουμε εδώ, την ίδια στις Ινδίες, την ίδια στην Νότια Αφρική, την ίδια στην Νότια Αμερική, την ίδια κάνουν οι Ρώσοι, την ίδια κάνουμε και εμείς. Η Θεία Κοινωνία. Υπάρχει βρε, μιλάμε για το, γι' αυτό το πήρα έτσι το θέμα, ότι ο Θεός μοιάζει να σιωπά και να μην υπάρχει. Κάθε μέρα που λειτουργάει ο παπάς, κάθε Κυριακή που λειτουργάμε όλοι οι παπάδες, σας βγάζουμε, όχι, δεν σας βγάζουμε κάτι που μοιάζει με Χριστό. Όταν άκουσα μια φορά τη λειτουργία να την κάνει ένας από τους προηγούμενους πάπες στα ελληνικά και οι καρδινάλοι του και τα λοιπά, όλοι κινόταν στα ελληνικά, εκεί τρόμαξα με κάτι που άκουσα. Και λέω, α, με αυτούς δεν μπορούμε να τα βρούμε όταν έτσι πιστεύουν. Σε ποιο κομμάτι? Όταν πήγα να καθαγιάσουν τον Άρτο και να πει ο παπάς, τι λέει σε εμάς? Και πείσον τον μεν άρτον τούτον, τίμιο σώμα του Χριστού σου, με ένα τεράστιο αμήν. Και ευλογάει ο παπάς. Και φοράει πετραχύλιο ο παπάς. Τι λένε στη Δύση? Τι είπαν? Το είπανε, το έχει. Και όπου βρείτε σε μετάφραση το κείμενο της λειτουργίας τους, το έχει. Κάνε, λέει, τον άρτον αυτόν σαν το σώμα του Χριστού. Τούτος ο Χριστός δεν είναι σαν. Τούτος ο Χριστός είναι ο ίδιος παρόν. Και ξέρετε κάτι στη Θεία Κοινωνία, φαντάζομαι σας τα έχουν πει όλα οι πατέρες σας αυτά. Παίρνοντας το πρόσφορο, ο παπάς κόβει ένα κομμάτι που είναι αυτό που θα ευλογήσει για σώμα Χριστού. Δίπλα όμως τι κάνει? Τολμάω να πω ότι κάνει κάτι σπουδαιότερο. Κάνει κάτι σπουδαιότερο. Ποιο? Βάζει μερίδες της Παναγίας όλων των Αγίων από την άλλη μεριά, εκ δεξιών του Χριστού βάζει πάνω του την Παναγία και λέει τις φράσεις «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου» και τα λοιπά, και από την άλλη μεριά βάζουμε τις κατηγορίες όλων των Αγίων. Το ακόμα πιο σπουδαίο όμως, τολμάω και ντρέπομαι που το λέω, είναι πιο το ακόμα πιο σπουδαίο. Ότι μπροστά στο σώμα του Χριστού παίρνει ο παπάς, όλοι οι ιερείς, και τρίβουμε ψυχουλάκια, από το κάθε ψυχουλάκι είναι και μια ψυχούλα. Ποια ψυχούλα? Των ζωντανών και των αποθαμένων. Και υπάρχουν μοναστήρια στο Άγιον Όρος που όταν κάνουμε αγρυπνία μας φέρουν κάτι κυβότια και μνημονεύουμε με τις ώρες. Στο πανηγύρια σε αγρυπνία, ώρες. Παίρνει από κάθε παπά ένα κυφωτιάκι και διαβάζει. Σταματάει λίγο, ξεκουράζεται. Πάει σε διαβάζει. 10.000 ονόματα. 10.000 ονόματα, 20 παπάδες, 200.000 ονόματα. Και πάλι συμβολικά είναι, διότι εκεί είναι οι πάντες. Αυτός είναι ο Χριστός. Και σας παρακαλώ σε κάτι.
Γιατί και αυτό, που ωραίο, τι ωραίο, έλα εδώ ρε Ολυμπιακέ, τώρα άκου, άκου τι θα πω. Γιατί και αυτό που θα σας πω τώρα, στη διαμάχη της Θεσσαλονίκης καθιερώθηκε με το κίνημα των Κολυβάδων, όπου κάποιοι τότε πατέρες προσπαθούσαν να πείσουν, επηρεασμένοι από τη Δύση, ότι να κοινωνάμε αραιά και πού, ενώ η ορθόδοξη αντίληψη είναι ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο πότε θα είσαι καλός, είναι φάρμακο αθανασίας. Φάρμακο. Και η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Και αφού η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, πώς τον διώχνεις μωρέ τον έναν και τον άλλον τον αμαρτωλό? Πού θα πάει να θεραπευτεί ο αμαρτωλός? Αν τον διώξει, στο διάλογο θα πάει. Κάνουμε πολλές φορές κήρυγμα διαβόλου όταν ζωγραφίζουμε στα παιδιά μας, στην κοινωνία, στον κόσμο, ένα Χριστό που δεν έχει αγάπη, που δεν έχει κατανόηση, παρά μόνο είναι αυστηρός Χριστός. Πήγε ένας παπάς στο Γέροντα Παΐσιο. Από τα μέρη μας εκεί από την Κόνιτσα ήταν. Του λέει, Γέροντα, εγώ όποιος δεν τηρεί αυτά που πρέπει, τον διώχνω. Τι κάνεις, του λέει ο Γέροντας. Τον διώχνω, Γέροντα. Από πού πρέπει να τον διώχνεις? Από την Εκκλησία, τον Γέροντα. Όχι, όλοι εκεί που είναι θα κάνουν αυτά που πρέπει και όπως πρέπει. Του λέει, βρε παιδί μου, υπάρχει ένας, του λέει, που πρέπει να τον βρεις, που τα κάνει καλύτερα να τους διώχνει. Του λέει, ποιος είναι, Γέροντα? Ο διάολος! Βρε παιδί μου, εσένα τον παπά, δεν σε βάλαμε να τους διώχνεις. Εσένα σε βάλαμε να τους μαζεύεις. Να τους μαζεύεις. Και εκείνη η περίφημη παραβολή, το απολουλώτος προβάτου, η παραβολή του ασώτου Ιού, η παραβολή της απολουμένης δραχμής, αυτή την άπειρη αγάπη έχουν μέσα. Α, έχω να σου πω μόνο μία φράση, αυτό το κειμενάκι. Είναι το Ευαγγέλιο της Χαναναίας. Τι κάνει ο Χριστός στη Χαναναία? Χάνεται, δεν μιλάει. Ενώ του φωνάζει, λέει, η Χαναναία, εκράβγαζεν αυτό λέγωσα, φώναζε. Ότι η θυγάτρη μου κακώς δαιμονίζεται, έλα να τη βοηθήσει, έλα να την κάνεις καλά. Ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγω, δεν είπε τίποτα. Και οι μαθητές που μοιάζουν με εμάς, τι κάναν? Απόλυσον αυτή, διώξτε να δω μας έχει ζαλίσει. Διώξτε να, μας έχει ζαλίσει. Και αυτή συνεχίζει, ενώ ο Χριστός προσπαθεί να της κάνει μία μικρή τρίπλα, ότι εγώ δεν ήρθα, λέει, για τα άλλα τα πρόβατα, ήρθα για τα δικά μου πρόβατα, ενώντας τι, τους Ιουδαίους. Τίποτα δεν κατάλαβαν αυτοί, το σταύρωσαν κιόλας. Και τότε, τι είπε αυτή? Α, λέει ο Χριστός, δεν γίνεται, λέει, να δίνουμε, λέει, τον άρτο στα κοινάρια, στα σκυλιά, και τη θεώρησε σκυλάκι. Ναι, και τα σκυλάκια, λέει, τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν. Αυτό συγκίνησε τον Χριστό. Και τι είπε? Ω γίνε μεγάλη στο επίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις, και η άθη θυγάτηρα αυτής παραχρήμα. Αμέσως. Thank you.